περίοδο πιστεύεις δεν ήσουν έτσι τόσο καλά οικονομικά? Περίπου πριν από 2 χρόνια, γιατί απογοητεύτηκα αρκετά, γιατί έμεινα ένα διάστημα εκτός δουλειάς, αλλά ευχαριστώ τη ζωή και τα πράγματα που τα έφεραν έτσι, ώστε να δουλέψω κάπου εκτός του θεάτρου. Όταν σε βλέπανε δεν σου λέγανε γιατί σε βλέπουμε εδώ? Ναι. Ο κόσμος ρώταγε πιο πολύ ότι τα παρατήσατε, τελειώσατε. Αυτό λίγο ήταν ένα μικρό αγκαθάκι. Όταν μπαίνεις από την τηλεόραση στο σπίτι του άλλου ανθρώπου, σε γνωρίζει. Όταν μένεις άνεργος και δεν είσαι στην... γιατί η τηλεόραση είναι η κινητήριος κατάσταση, σου λένε, α, δεν σε βλέπουμε στην τηλεόραση. Δεν μπορείς να εξηγείς τον καθένα για ποιο λόγο δεν είσαι στην τηλεόραση εσύ. Εγώ μπορεί να κάνω όμως κάτι και να μην το ξέρεις πραγματικά, γιατί δεν είσαι στο θέατρο. Ανέβασες κάτι στα social media. Θέλω να μου το σχολιάσεις, σε παρακαλώ. Τι ακριβώς συνέβη? Τη Δευτέρα το μεσημέρι έγινε αυτό. Είδα ένα κύριο στο διπλανό που συμπορευόμασταν, εν πάση περιπτώσει, και άνοιξε το παράθυρο του συνοδηγού και γυρίζει ο κύριος και μου λέει, ένας πολύ ωραίος κύριος, και μου λέει, «Άι μωρή χοντρή, φάει κανιά τυρόπιτα που θες και light». Και λέω, «Μπα, αποκλείεται», λέω. Και είναι αυτό που μένεις λίγο άναυδος εκείνη τη στιγμή. Και σκεφτόμουν και έλεγα, αυτός τώρα ο κύριος, τι θέμα είχε? Okay, εγώ είμαι χοντρή, την τρώω την τυρόπιτα, μα τη γουστάρω και τη θέλω, δεν έχω πρόβλημα. Ήθελα να το μοιραστώ βασικά αυτό που συνέβη. Όταν έχεις παραπάνω κιλά ή κάποιο άλλο θέμα με το σώμα σου, ο κόσμος σε κοιτάει περίεργα. Ή μπαίνεις σε ένα σουβλατζίδικο, ή πας σε μια καφετέρια, ή πας στο σούπερ μάρκετ, ή μπαίνεις μέσα στο μετρό, δηλαδή παντού κάπως σε κοιτάνε. Έχω μπει στο σούπερ μάρκετ και νιώθω ότι με κοιτάνε, τη βάζω στο καρότσι, ας πούμε. Αλλά αυτό συμβαίνει σε πολύ κόσμο, θεωρώ. Βλέπουμε, ας πούμε, τώρα ότι η Ειρήνη Καζαριάν... Το είδα το κομμάτι της συνέντευξης αυτό. Μου αρέσει ένα πράγμα, ότι ο κύριος Λιάγκας σκέφτεται αυτό που θέλουμε να πούμε κι εμείς. Και δεν το κρύβει, γιατί κάποιοι το κρύβουν λίγο. Ναι, τώρα κοίταξε, αυτό το κορίτσι εκτέθηκε σήμερα. Τώρα δεν ξέρω και για ποιο λόγο της δώσαν αυτό το βήμα. Δηλαδή να βγει να πει ότι παίζει στο θέατρο. Για όλους υπάρχει μια θέση και ο καθένας θα αποδείξει αν μπορεί να μείνει σε αυτή τη θέση ή αν μπορεί να φύγει. Γιατί μπορεί να φύγω κι εγώ από αυτή τη θέση. Αυτός που την επέλεξε για να παίξει στο θέατρο, για κάποιο λόγο την επέλεξε. Που θα παίξει. Έχει αντιδράσει η Χρυσούλα Διαβάτη. Η κυρία Χρυσούλα Διαβάτη είναι ένα θέατρο από μόνη της. Οπότε μπορεί να έχει όποια γνώμη θέλει. Δεν διαφωνώ πολύ.